Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Ακόμα η αναμέτρηση έχει ξεκινήσει μόλις. Στην αρχή τη βλέπετε. Τι θέση θα το πούμε αυτά. Έχω φυσικά τον αγώνα μεταξύ Ed Bollers και Jackals. Η ομάδα των Ed Bollers με λευκές εμφανίσεις. Η αντροσωστική εμφάνιση. Αντίπερα είναι η ομάδα των Jackals. Τα τσακάλια της διοργάνωσης. Να δώσουμε λίγο γρήγορα ιστορικά. Καθώς δεν υπάρχουν ακόμα πολλά. Γιατί το προσθέμε developer. Και έχουν καταφέρει ομάδες στους δύο προηγούμενους αγώνες. Γιατί από έναν από δύο έχουν δώσει. Με τους τυπικά γηπέδου, τους Bollers. Να είναι στο 1-1. Να έχουν μια νίκη υπέρ των Ευκαρπία Ράζλες με 55-73. Με 55-53, ενώ στην αντίπερα ήταν τους Sky The Limit με 57-48. Από την άλλη, Jackals είναι αίκτη, έχουν 2-2 με νίκη από το Sky The Limit με 52-66 και ήταν και νίκη και τον Τσιγκενάκη της Θεσσαλονίκα με 67-26 στην πρεμιέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν βάλουμε κάτω τα στατιστικά και πάμε με μαθηματικούς όρους, αφού νίκη οι Jackals υπέρ των κατάβασης των Sky The Limit και Sky The Limit νίκη επί των Bollers, οι Jackals έχουν πλεονέκτημα, αλλά θα πούν ότι αλήθεια οι δύο ομάδες δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Οπότε μπορούμε να δούμε ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι όπου θα είναι, όπου είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητες του, γι' αυτό παίζουμε σε ένα γήπεδο το οποίο δεν αποκαλείται από τους παίχτες καμίνι. Οπότε καταλάβετε μόλις σας πιεστεί, καταλάβετε την ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Για το κάθε γήπεδο έχει μια άλλη δίκα που μπορεί να υπάρξει. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αποκριθούν στις σημερινές συνθήκες. Ευτυχώς έχει την δροσιά του σήμερα με συννεφιά, και αυτό επηρεάζει εσωτερικά τον καιρό, και ως επηρεάζει. Οπότε ας δούμε από εδώ και πέρα πώς θα αποκριθούν οι ομάδες σε όλες τις σημερινές συνθήκες. Φραγκής ο σούτ χωρίς επιτυχία για τους Bollers. Τάσκας θα κατεβάσει την πλευρά των Jackals, Βούλγαρης. Τάσκα από εκεί στον Αποστολίδη για να πάρει το σούτ. Βρίσκει ξανά στο Τάσκα. 5 δεύτερα απομένουν. Θα χειρίζει Μινασίδη. Στη λήξη το σούτ χωρίς επιτυχία και ριμπάουντ αυτό του Σοβαλίδη. Μέχρι το σπόρο στο 0-2 το σπορ. Καραγιάννης θα αφήσει στα χέρια του Βουστίλη. Βραγκής ελεύθερος. Μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι. Τάσκας θα αφήσει και το Μινασίδη. Βουλγαρής ούτε εδώ μπορεί να σκοράρει. Ένας παίκτης ο οποίος όταν βγήκε την μπασκέτα, ιδιαίτερα μετά τα rebound, στις δεύτερες και τρεις ευκαιρίες είναι τους μεγαλύτερα ποσοστά κιόλας. Θα τις επαρτήσετε τους προηγούμενους αγώνες και το παρτήσετε και μόνοι σας, οι Βουλγαροί είναι από αυτούς τους παίχτες. Ξέρουν να γυρίζουν το κενό πάρα πολύ καλά. Βούλα με την μπάλα, Καραγιάννης θα πάρει το σουτ. Στη λήξη χωρίς επιτυχία. Εφόσον η μπάλα βγαίνει εκτός πριν από έκλειξη ο χρόνος, θα το φύγει του Jackals στην ηρεμία. Το βλέπετε και στην κοινότητα του Τάσκα, δεν χρειάζεται διασύνεση και αρχή του ή άλλου. Σιώτας με τον Τάσκα, Βουλγαρής μέχρι μέσα και φάουλ χαμηλά. Όχι, δίνει την πάρα στην προσπάθεια εδώ φάουλ. Δύο βολές στο πρώτο φάουλ του αγώνα. Σβόλες ο Βουλγαρής. Ο
Πρώτη βολή έστωση. Μία στις δύο. Ήρθω 0-3. Πάνω στην κίνηση ο Πουσόλης έπεσε. Χωρίς κάτι παραπάνω, προς το Θεό. Τραγγίζει την παραφορά, στο χέρι του Γούλα. Αποκλείει στα χέρια του Μπουστίλη. Βρίσκει την κίνηση, Καραγιάννη όμως μπάλα φέγει τα χέρια του. Καραγιάννης. Και φάουλ τον Αποστολίδη. Πέντε δεύτερα από μέ. 14 δεύτερα. Για σίγα μου πήραμε το 14-24 πήρα αλλάξει. Σοβελίδης, από τον Καραγιάννη, πόνι τα πέντε δεύτερα από μέ. Λίγο να σκοράρει για πολύ ωραία κίνηση. Πάλι όμως δεν κάνει χαρτί, έχουμε πει σε προηγούμενους αγώνες. Τάσκαζε ο Μινασίδη. Από τις αρχές του Τάσκα, ξανά. Αποστολή της, θα πάρει το σουτ, θα σκοράρει. 6-0 ο σκορ. Χωρίς καλάθι για τα πρώτα 5 λεπτά η ομάδα των Air Ballers. Αυτό θα υπάρξει τώρα. Και υπάρχει λίγο πιο πεντάλεπτο από τον Καραγιάννη, από τον Καλάθι την ομάδα των Air Ballers. Κάσκας με τον Σιώτα. Έχουμε βάλει χαμηλά. Πάλι το οποίο έχει κάνει ο Χρυσοβελίδης από ό,τι φαίνεται. Είναι δεύτερο ομαδικό. Παραφορά από τον Μινασίδη. Στον Τάσκα. Θα πάρει το σουτ, δεν σκοράρει. Πάρα λίγο το κλέψιμο. Μπουσίλης θα σου κρατάει την μπάλα. Δραγκής πάει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. 4-6. Για τον Τάσκα. Θα καλώσει για την ησυχία. Σιώτας. Και ριμπάουντ τον Βούλγαρη. Και δεν βάζει τους Οβελίδης. Γούλας με την μπάλα. Στα χέρια του Καραγιάννη. Σουτ. Και πάρα στην βάση από τον Αγκουστίλη. Η όλη πάσα μεγάλη, όλη την υπέδου από την Εφαντήρη κατεβάζει ο Μινασίδης. Θα περάσει Τάσκα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-8. Φρακής. Καραγιάννης και πάλι εκτός. Άρα όπως λέει ο Τάσκας έχει αφουμπήσει. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Air Ballers. Και έχουμε time out από τους γηπεδούχους. Αφού έχουν την κατοχή να οργανώσουν καλά την επίθεση. Επιστρέφουμε μετά το time out. Έχουν γίνει και αλλαγή στην ομάδα των Τζέκας. Έχουν περάσει μέσα Τσίπας και Καρακρόν. Τσίπας και Ζωγράφος, μπορείτε. Η επίθεση παραμένει σε χέρι των Air Ballers. Και γύρω στο κέντρο του Μυρασίδη. Προσπαθεί μόνος του. Και σχεδόν θα καρφώσει. Κατέβαινε τον Σοβελίδη. Γούλας. Θα πάρει το σουτ. Για να σκοράρει. Το rebound στα χέρια.
αρέσει και αυτό στο χώρο. Μινασίδης, Μπαρατάσκας, ζωγράφος. Παράχει στη μέση να μην σκοράρει από τρίποδο. Γουστίνη με την μπάλα. Τραγκής, θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Μπάλα δεν βοηθάει. Τάσκας γρήγορα αλλά και δυνατά. Και είναι το λάθος πάνω του. Έχουν και αλλαγή. Περνάει μέσα ο Σιμεωνίδης στην θέση του Καραγιάννη. Πρέπει ο Κωνσταντινίδης στη θέση του Μινασίδη. Δύο και 10 για την πρώτη περίοδο. 130 δεύτερα, από τη Μάδε. 4-10 το σκορ. Σήμερα κυβέντα χαμηλά, πλήρες άμυνες όλας. Και μεγάλες επιθέσεις. Μπάλα έξω από τον ζωγράφο. Κατοχή για τους airballers. 13-4, αρκετός χρόνος για εκδήλωση επίθεσης. Παναφορά τον Σιμεωνίδη. Στα πόντια του Τσίπα. Μπάλα μακριά στο χέρι του Βραγκή. Και φάουλ. Το οποίο έχει γίνει από τον Καραγιάννη, θα υποθέσω. Στον τον Κωνσταντινίδη. Στην κυκλοφορία. Γούλας. Δεν γίνεται το κλέψιμο. Εδώ και παραμένει σε airballers, τελευταία δευτερόλεπτα χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σιάβαση. Και Τσίπας και επιθυμένο φάουλ και δύο βολές. Ένα και 28 για την πρώτη περίοδο. 4-10. Πολύ. Δεν ήταν ευσυχή. Ούτε η δεύτερη, ούτε στα δύο. Θα δούμε αν μπορούν οι airballers να κατεβάσουν διάφορα στιγμή να είναι κοντά. Μπάρα σε χέρια του Σιμεωνίδη χωρίς ευσυχία. Γρήγορα μπάλα. Τσίπας κατά το Ισπασέτα. Και είναι φάουλ. Το οποίο γίνεται τον Γούλα, τέταρτο ομαδικό. Εμβολίες εκεί, μια στις τρεις. Μια στις δύο. Και αλλαγή θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Λαγός στην θέση του Γούλα. Τέσσερα εδώ, 13 σκόρες τώρα. Μπάλα στα χέρια του Τσιάβας τώρα στο Φραγκή. Θα ξαναπεράσει στον Κουστίλη. Στο δοφραγκί, έστοχο. Κατεβαίνει διαφορά, προχανίζεται λίγο. Ξανά στους 6. Βάλω στον Τσίπα. Δώσω το Καρακόλιο, έστοχο. Ανεβαίνει διαφορά. Μια επίθεση σχεδόν όλη για την ομάδα των Bollers. Δεν ξέρω σε ρόλο το θα απομείνει. Άμα είναι Βραγκής του Τσιάβασης. Θα σκορέψει θετικό rebound. Στον παραφάνω το καταφέρει. Απομένουν 5 δεύτερα πλέον. Ζωγράφος. Στην λήξη του χρόνου δεν γίνει το να μπει να στάρει. Και έχουμε
έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 6-15. Πάμε και τη δεύτερη περίοδο λοιπόν, μη σχολείτε 8-15, 15 που πάνω νωρίτερα και την πρώτη περίοδο. Φαουλ κερδισμένο από τον Τσίπα, το κάνει στον Ιωνίδης. Τρίτη σέρι φορά που ο Τσίπας πάει στην γραμμή των βολών. Έχει κερδίσει 3 από τα 5 φάουλ υπέρ της ομάδας του. Πολύ πολύ μέσα και η δεύτερη. 8-7. Θα κατεβάσει ο Κοβελίδης. Διάβαση, να πάρει το σουτ, να στοχίσει. 10-17. Ο Ζωγράφος κατεβάσει μπάλα. Τσίπας στον Καρακόλιο. Πολύ ωραία πάσα από τον Κούμα. Και ο νεαρός Κωνσταντινίδης θα σκοράρει με την πόλη του ταμπλό. Θα βρει στόχο. Μπάσκετ του Λιονίδη. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Από το rebound στα χέρια των Ερβόλες. Και έχουμε βήματα του Σιμεωνίδη. Ζωγράφος. Τι μας δεν μπορεί, μπορεί ο Καρακόλιος. Όμως θα πάρει το σουτ. Δεν θα ευστοχίσει. Αν το λυπάω στα χέρια του. Ξανά Καρακόλιος, Ζωγράφος. Πάλι με τα μπλου και πάλι μέσα από το Σαρινίδη. Την, για τον Τσιάπαση. Ξεράτος Σοβελίδης. Σιμεωνίδης θα πάρει το σουτ. Δεν θα εξεχίσει ένα rebound θετικό του Τσιάπασης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και πάλι τον συνδυασμό. Δεν θα ολοκληρωθεί, καθώς εκεί θα ανακόψει την πορεία της μπάλας ο Σοβελίδης. Έχει προσπάθεια όμως δεν είναι με καλάθι την πλευρά των Τζάγκαλς. Παρεμβολή και διακοπή επίθεσης. Παραμένουν σκαλοκοί στην ομάδα των Ερμπόλες. Σουβελίδη για τον Τσιάβαση. Καραγιάννης μπάλα ξανά στον Σουβελίδη. Λεωνίδης. Φάουλ, το οποίο κάνει ο Κωνσταντινίδης. Πρώτο ομαδικό. Δύο βολές εκεί του Κωνσταντινίδη. Πρώτη βολή εύστοχη. Και η δεύτερη. Διαφορά κατεβαίνει σε 9. 12-21. Τσίπας Καρακόλιο στον Κούμα. Ξανά Καρακόλιος να πάρει το σουτ. Αλλά δεν θέλει, αλλά μένει στην κατοχή των Τζάγκαλς. Κούμα στο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Καραγιάννης, ο Χρυσοβελίδη. Και έχουμε δεύτερο φάουλ του Ζαλινίδη για σήμερα. Δεύτερο ομαδικό κιόλας. Δηλαδή έχει κάνει η ομάδα του, είναι τα χέρια του σήμερα, στην δεύτερη περίοδο. Σουτ χωρίς αποτέλεσμα στο Χρυσοβελίδη. Θα δεν πάει να κρατήσει και την μπάλα.
Κώστας στην επαναφορά. Καθιέρα του ζωγράφου. Καρακόλιος. Τσίπας δεν θα πάρει ο σούπρος, πήρε πολύ ωραία. Θα μπει μέχρι μέσα. Δεν μπαίνει όμως. Και φάουλ στον Σιμεωνίδη από τον Τσίπα. Θα βγει αλλαγή και όλος ο Τσίπας θα περάσει μέσα ο Βούλγαρης. Και ο Βούλας έχει περάσει εδώ. Σε τον Βούλγαρη, Καρακόλιος και Καλάφη. Ανεβαίνει διαφορά. Κατεβάζει και Σιάμπασης. Βούλας, στα χέρια του Καραγιάννη. Για πολλή κυκλοφορία, για ασφάλεια. Και ακόμα και αυτή με παιχνή παλιά. Πολύ όμορφη. Βούλας. Το μπλόκα το Βούλγαρη. Αρνήθηκε άλλο από τα μπάσκετα. Δεν τον έχουν υποβληθεί. Λεωνίδης. Δεν είναι στην προσπάθεια. Καρακόλιος κατεβάζει. Βλέψιμο της Λεωνίδης βγαίνει μόνος του και αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επίσης είναι ο Τζάκιας. Ωραία στο Ρουμπούμα, ποιος θα σκοράρει στη μέση του ημιχρόνου της περίοδου και έχουμε time out στο 14-27. 14-27, 4-58 για την δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out. Πάλα στα χέρια των Bowlers. Γούλας. Θα βρει ο Καραγιάννη. Δίνεις γίνει το κλέψιμο. Τάσκας. Και Μακρινόλια. Για το καλάθι. Ανεβαίνει διαφορά. Κάνουν την επίθεση των Μερβόλες. Άλλη μια φορά γίνεται το κλέψιμο. Τάσκας φορά δεν καταφέρει να σκοράρει. Γούλας θα πάρει το σουτ. Δεν θα ευστοχίσει. Άλλη μια επίθεση που δεν βγαίνει για την πλευρά των Μερβόλες. Το σουτ έστοχο από τα χέρια του Μασαλίδη. Ανεβάζει αρκετά διαφορά πλέον. Διαφορά στους 18. Γούλα στα χέρια του Μπουτίλη. Μπουστίδη. Στο Σιμεωνίδη έστοχο. Λιώνει διαφορά. Κατά 16 πλέον μπροστά οι Τζάκανς. Τάσκας μπάλα κάτω από το γραφτό τα χέρια του Σιώτα. Τάσκας το σουτ έστοχο. 14-15. Μουστίζει κατεβάση. Ζουμπερίς στο σουτ, έστοχο γι' αυτό. Πάει σε ένα καλό σερί, δύο ομάδες με τα καλάθια. Thank you.
Ντάφε για πολύ ωραία πάσα από τα χέρια του Μινασίδη και έχουμε φάουλ πάνω στον Αποστολίδη. Δύο και 24. Αποστολή στη γραμμή των βολών. Ότι πολύ χωρίς αποτέλεσμα. Θα δούμε και την δεύτερη βολή. Με ίδιο αποτέλεσμα. Σουβελίδη δεν βγαίνει σε επιδιασμό. Μούλας. Νούμερα Σιλιονίδη. Σουτ με γενεκτά πλάγια. Μιλασίδης. Δεν θα αρχίσει επιδιασμό. Δεν τράνει στις θήκες. Πολύ εργασία Μιλασίδη Τάσκα. Αγώρης Καλάφη. Και εδώ Μιλασίδη τώρα δεν μπορεί. Τον Ερβόλες δεν δημιουργούν συνδυασμό και το κλέψιμο. Μινασίδης τον Βούλγαρη και έχουμε βήματα. Περίο και Φραγκής στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γούλα. Θα περάσει. Και ο Καραμανόλης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για σήμερα στη θέση του Βούλγαρη. Σοβελίδης. Και είναι βήματα. Έχουμε και αλλαγή κιόλας, περνάει ο Κουτσιάβας θέση του Σοβελίδη. Μια από το μήχο που σίγουρα δεν είχε νοήσει τους Σερμπόλες, μας βγαίνει μπροστά. Έχουν κάνει πολύ καλή άμυνα η ομάδα των Jackals. Και έχουμε φάουλ το πλήθο κερδίσει ο Σιώτας, ο Σιμιονίδη. Πολύ καλά η υπερβολή έστωση. Δεύτερη δεν είναι έστωση. Rebound από τα χέρια του Καραγιάννη. Μέχρι μέσα η μπάλα και το Φραγκή. Πάσα στα χέρια του Κουτσιάβαση. Να μην πάλι το Φραγκή στη γωνία. Στη λήξη. Χωρίς σοφία το σουτ. Καραμανόλης. Εδώ Τάσκα. Και έχουμε Καλάφη. 20-38. Η διαφορά παρά είναι μεγάλη για την ομάδα των Jackals. 34 δεύτερη τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Εδώ δούμε ο Φραγκή. Σημειονίδης. Δεν μπαίνει καλά, όπως υπάρχει φάουλ που θα οδηγήσει στην γραμμή των βολών. Παραμένει το 28.
τελευταία 15 δεύτερα πλέον. Όλα στην κατοχή. Τον Jackals πάνε μέχρι το τέλος της επίθεσης, τέλος του χρόνου. Να κλείσουμε στο τάπο σκορ. Τάσκας. Παρακάτω το γραφτό. Και καλά τη στήριξε τον Μουσολίδη. 20-40. Δεύτερη περίοδος. Και εδώ είναι το τέλος για την ώρα. Θα επιστρέψουμε με την τρίτη περίοδο σε λίγο. Επιστρέφουμε την τρίτη περίοδο λοιπόν. Σκορ double υπέρ των Jackals 20-40. Και μπάλα στους air bowlers για την αρχή. Σοβελίδη στο σούτ. Δεν θα κάνει καλό ξεκίνημα για την τρίτη περίοδο. Κωνσταντινίδη. Μπάσκετ του Μπούμα. Καραμανόλης. Έτσι μπάλα το σούτ από τον Καρακόλιο. Όχι ιδιαίτερη επιτυχία. Στα χέρια των Bowlers. Τραγής, δεν θα πάρει το σουτ. Πάει μέχρι μέσα, αφήσει πολύ ωραία τον Καραγιάννη. Παράφορα δεν καταφέρει να σκοράρει. Και έχουμε τραυματισμό στο κεφάλι. Επιστρέφουμε να δούμε τη διακοπή. Όλα τόσο καλά. Πώς γίνεται στον αγώνα μας. Γκούμα. Μπάλα στην γωνία. Για το σούτ χωρίς στοιχεία από τον Καρακόλιο. Τραγή στην μπάλα. Είναι το κλέψιμο. Σαντινίδης. Για πολύ ωραία προσπάθεια και για πολύ ωραία καλά. Από ό,τι μας βιώνει η κάμερα πήγαινε για πάσα, αλλά το καλά ήρθε. Γούλας. Τραγκής δεν δίνει την απάντηση. Βγάζει ο αντιπάουλ. Καραμανόλη. Δεν υπάρχει καλά εδώ πέρα. Βάσα χέρι του Καραγιάννη. Επίσης στο οποίο δεν κρίνονται με πόντους. Είναι το κλέψιμο. Καραγιάννη εδώ πέρα. Τραγγείς μέχρι μέσα. Να πάει σε πίσω πλευρά του καλαθιού. Δεν μπαίνει ούτε στη δεύτερη προσπάθεια από τα χέρια. Κουτιά μας είναι. Καραμανόλης αφήνει για τον Σαλινίδη. Ούτε αυτό σκοράρει. Ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ούτε σε τρίτο. Η απογοήτευση φαίνεται. Γούλας. Τραγκής. Καραγιάννης θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει καλά αυτή όμως. Μετά από τα 3 λεπτά έχουμε τη μόνη σε 2 πόντους. Έχω το καλά αυτή που θα δημιουργεί. Και έχουμε φάουλ κερδισμένο του Κωνσταντινίδη από τον Τραγκή το φάουλ. Δύο βολές στα χέρια του. Και έχουμε αλλαγή από την πλευρά των Ερμπόλ. Περάσει μέσα ο Κουστίλης στην θέση του Φιντουβελίδη. Η πόλη χωρίς αποτέλεσμα παραμένει το 22. Δεύτερη όμως είναι εύστοχη. Μουσική κατεβάζει. Γούλας θα πάρει το σουτ. Δεν είναι εύστοχη. Έχουμε επίθεση στον Γκούμα. Πάσα κατά τα πόδια του Τραγκή. Και καλάθι. Καρακόλιο.
ελπόλες. Δηλαδή ο Παγκοσταγνίδης δεν μπορεί να σκοράρει. Τραχής. Γιάννης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-45. Over double score. Παραμένει. Καρακόλιος δίνει οδηγίες. Βουλγαρίς. Θα δίνεις έξω και τον Καραμανόλη. Πάρα στα άλλο. Έχω καταλάβει πως και φάουλ εδώ. Για τεσσάρις, έτσι απλά. Άλλαγε στα χέρια τον Τζάκαλς. Βουλγαρίς δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Έχει και τον μπλοκ. Δεύτερο σερί. Έτσι η τρίτη είναι φάουλ όμως. Ακούραστος ο Βουλγαρίς. Πρώτη βολή έφυγε, 22-46. Δύο στις δύο. Θα επένει διαφορά στους 25. Κατεβάζει ο Κουτσιάβασης. Τον Γούλα η μπάλα. Πολύ κυκλοφορία Καραγιάννης. Τραγκής θα πάρει το σουτ. Πάρα στα χέρια. Τον ερβόλες πάλι. Πάλι του Τραγκή. Καραγιάννης το πλόκα τον Βούλγαρη. Το δεύτερο για σήμερα. Και τρίτο Κούμας. Ωραία φτάστη πάσα. Πολλές εργασίες για το καλάθι. Έχουμε time out του βράδων ερβόλες. Το οποίο είναι πίσω πλέον. Με μεγάλη διαφορά, 22-49 στους 27 πόντους. Επιστρέφουμε μετά το time out των Bowlers. Είπαμε διαφορά είναι τεράστια, είναι στους 27 πλέον. 22-49. Λεωνίδης, Γούλας, θα πάρει το σουτ. Χωρίς την επιτυχία, θα και το rebound όμως. Λαγός. Παρακολουθώ το κλέψιμο. Τραγκής δεν σκοράρει. Μινασίδης είναι στη γωνία. Θα περάσει. Θα αφήσει πολύ ώρα για τον Τσίπα και τον Καλάθι. Μπάλα στα χέρια του Μπουστίλη. Γούλας. Φιλιά να καθαρίσει. Τι έχουμε. Μακράμε την κλειδωθή. Αγκαστική αλλαγή του Μουσίλη που έχει χτυπήσει στο δάχτυλο. Βάλα τα σκέρια του Κιώτα. Σε αυτόν θα επιστρέψει τώρα. Μινασίδη και τον Τσίπα. Κιώτας. Και φάλλον το Φραγκή. Είναι το τρίτο ομαδικό. Είναι τρίτη περίοδο. Όλοι δεν είναι επιτυχημένοι, παραμένει διαφορά στους 29. Δύο στις δύο οι βολές. Βραγκή σε κατεβάση. Γούλας. Βάλα στα χέρια
Ένα δουλά εδώ. Το σουτ έστοχο από τον... Αυτόν τον Γκάρντ, να δούμε το σουτ. Το λαγό. Με κυκλοφορία η ομάδα των Jackals. Τάσκας μέχρι μέσα με τα μπλου θα στοχίσει. 24-53. Σοβελίδη σχεδόν με αφραγή. Βλέπει ο Τάσκας. Δείχνει το Μινασίδη, θα το αφήσει και την μπάλα. Αν θα αφήσει αυτό στην μπάλα στο καλάθι. Το φραγκί δίνει στο λαγό. Μπούλας. Έτσι εγώ τρίπο από τον Σιμιονίδη. Θα κατεβεί διαφορά. 27-53. Τον 26. Σοβελί στο Γούλα. Στον Γούλα το σουτ. Παρ' δεν έχει βοηθήσει σήμερα καθόλου το μάζον Ερβόλε. Δεν είναι σύμμαχος. Λέχει το Σκυρονίδη. Θα περάσει στο κέντρο. Πάση για τον Γούλα. Μια σύντηση θα κλέψει. Είναι 2-2. Το ανεβαίνει και λιπέμουν και οι υπόλοιποι. Με την μπάλα αποστολής από απόσταση. Έστοχος, ανεβάζει κι άλλο διαφορά. 27-56, ξανά στους 29 διαφορά. Σιμεωνίδης. Πολύ συνεχεία. Θα κατηθεί μπάλα τον Γκούμα εντός. Είμα τον Σιώτα. Τάσκας θα περάσει και μπορεί να σκοράρει. Όπως παραμένει στους Jackals, τελευταία 52. Τάσκας στο σουτ. Έστω από εκεί για φοράνε βέβαια πλοπή πάνω στους 30. Στους 32 πλέον. 27-59. Και εδώ 5 δεύτερα για το τέλος της περίοδου. Μπάλα τελείωσε εκτός. Υπάρχει χρόνος και για επίθεση μετά για τους Ερβόλες. Τσίπας. Το rebound στα χέρια. Έβγαλε Σιμεωνίδης εκτός τελικά. Τελευταία επίθεση, 14 δεύτερα στα χέρια των Jackals. Καλά δύο, θα δούμε που θα, και, που θα πάνε. Δεν μπορεί να κάνει ο Τάσκας. Η ασύνση από Σολίδη θα πάρει το σουτ. Θα ευστοχίσει 27-62. 5 δεύτερα μένουν. Σε περίοδο στα χέρια του Σιμεωνίδη. Και το κλείσιμο οι βολές. Και τεχνική ποινή. Στο τσίπα δεν κάνω λάθος. Πολύ βόλοι εκτός. Ο
εντός. Και η εκτέλεση της τεχνικής ποινής θα γίνει. Έχουν το κλείσιμο στην περίοδο που καταλαβαίνουμε. 28-62 για την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε τέταρτη περίοδο. Από τα φαινόμενα που δεν πετυχαίνουμε συχνά, ξεκινάμε την περίοδο από την βολή λόγω τεχνικής της πρώτης ενότητας στον Τσίπα. Γίνεται πρώτα εκτέλεση της ποινής. Έτσι γίνει επιτυχημένα από τον Χρυσοβελίδη. Και η μπάλα ξεκινάει κανονικά από εδώ και πέρα, η οποία θα είναι στα χέρια των Τζάκαλς. Και ξεκινάει με μία, με ένα μαθηκό φάουλ ομάδα των Τζάκαλ στην τέταρτη περίοδο. Διαφορά είναι αρκετά μεγάλη τους ή άλλως. Και θα φτάσει στους 34, 28-62. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια να το πεις. Τάσκαλ για τον ζωγράφο. Υπάρχει κυκλοφορία, ζωγράφος θα πάρει το σουτ. Δεν θα ευστοχίσει. Του τσέβασε το rebound. Στο Καραγιάννη μπάλα. Βγάζει τον έλεγχο. Παραμένει στους airballers. Σιμεωνίδης στον Γκουστίνη να πάρει το σουτ χωρίς καλάθι όμως. Τάσκας δεν είναι στοχή. Γκουστίνης θα τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει εκεί πέρα για τον Τσιάμπαση το σούδο λαγό προς την πλησία από τον Αποστολίδη. Τάσκας. Ο Αποστολίδης θα πάρει το σούτ. Πρώτο μακρινό που δεν ευστοχή. Ήθελα στη γραμμή όμως εύστοχος. 28-65 στους 37 πλέον. Για μας βαλεκτός, τα συγκοφορία σου του Καραγιάννη. Απαντάει, 31-65. Έχει μέσα σιώτα σκοράρι. Συγχωρείς τον μπλοκ από Βούλγαρη. Σε καθαρές άμυνες που έχουμε δει. Τάσκας. Θα χάσει τον έλεγχο στον αέρα. Μπάλα στο σερβόλε. Δεν πετυχαίνει το καλάθι από τον Καραγιάννη. Ο Σολίδης ο σουτ χωρίς επιτυχία. Την μπάλα εκτός. Τα χέρια των Ερμπόλερ. Κουτσία πάση κατεβάζει. Μπάλα στα χέρια. Συλλονίδια και ξανά. Στον κουτσία πάση. Χωρίς ευσοχή, αποσχολή στο rebound. Θα βρει το Στάσκα, θα τον βρει. Έχουμε φάουλ του Γουστίνη. Και δύο εμβολές του Στάσκα. Η βολή είναι εκτός, 31-67 παραμένει διαφορά των 46 πόντων.
Στήλης. Στον Σημειονίδη. Υψιά Μπασίς. Μπαλασκέ του Καραγιάννη. Δεν θα ευστοχίσει. Λαγός στο rebound. Και το καλάθι. 33-67. Παρασκευή στο Βουλγάρι. Καμανόλης και τον ζωγράφο. Φελέστα από Σολίδη και σκοράρι. 33-69. Καραγιάννης τον Λαγό. Ένα σκοράρι που βγάζει στο rebound. Τάσκας θα πάρει το σουτ με ηρεμία και έστοχο. 33-72. Διαφορά στους 39. Καραγιάννης. Στήλης. Μεσιά κοστινότητα βρίσκει καλάθι. Ζωγράφος. Τάσκα στο σουτ. Δεν είναι φτωχή. Φάλλον τον Τάσκα. Και αλλαγές. Τέσσερις. Όχι. Πέντε. Ολική αλλαγή. Ομάδας. Πέντε 21 υπολείποτε. Λεωνίδη και τον Καραγιάννη. Του στήλεις. Παραχωρείται στον Κούμα. Σημειωνίζει να πάρει το σουτ. Δεν θα στοχίσει. Υπάρχει τον Κούμα όμως, γρήγορος ο Καραγιάννη. Ούτε εδώ μπορεί να σκοράρει. Βάζει τον Ερβόλες. Σαλινίδης και τον Ζωγράφο. Την Παλεκτός. 4-49. Και αλλαγή για την ομάδα. Έχουν ερμπόλερς. Γίνεται εκτός ο Λεωνίδης, περνάει εντός ο Σοβελίδης. Γουλάς θα αφήσει στα χέρια του Κουστίλη. Σοβελίδης. Θα πάρει το σουτ, δεν είναι στοχή. Τσίπα στο rebound, αφήνει το καρακόλιο. Πολύ ωραία πάσα για τον Τσίπα. Και είναι καθαρή άμυνα. Καρακόλης θα βρει τον Κοσμίδη. Κοσμίδης θα αφήνει για τον Κούμα. Στη λήξη χρόνου χωρίς επιτυχία. Τέσσερα λεπτά από μένα πλέον για το τέλος του αγώνα για φορά στους 39. Γούλας. Κουστίλης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Είναι ο Καρακόλιος. Να βρει τον Κούμα. Δεν μπορεί να κρατηθεί καλά η κατοχή όμως. Κλέψιμο. Καραγιάννης τον Κουστίλη.
Θα σκοράρει 35-72. Ζωγράφος. Τσίπας. Και κερδίζει φάουλ από τον Νογούλα. Είναι δεύτερο ομαδικό. Στη γραμμή των βολών οδηγείται. Ότι βολίες αρχή 35-73, 3-20 υπολείπεται. 2-2 οι βολές. Αλλαγή για την εμπλευρά των Τζάκαλς. Καραμανόλης η θέση του Κωνσταντινίδη. Ζοβελίδης θα βρει τον Κουντήλη. Πάρει τον Ζοβελίδης εδώ, Καραγιάννης. Κουτσιάμπας θα πάρει το σουτ. Θα πάρει και το rebound. Ζοβελίδης δεν σκοράρει. Πολύ ωραία πάσα και άνοιγμα για τον Καρακόλιο από τα χέρια του Γκούμα. Τσίπας δεν μπορεί να σκοράρει εδώ πέρα. Όταν είχε πολύ ωραία κίνηση και μόνος του. Φάουλ του Καραμανόλη. Δύο βολές αστεία του Κουστίλη. Με την βολή δεν είναι επιτυχημένη. Παραμένει διαφορά των 29 πλέον. Στον 39. Με εντυπωσιακό τρόπο η μπάλα μέσα αυτή τη φορά. 36-72, 2,5 λεπτά απολύονται. Γίνει το κλέψιμο. Τσιάπασης. Πολύ συνεργασία. Αλλά χωρίς καλάθι για τους ερβόλες. Ούτε εδώ μπορεί να σκοράρει ο Ψουμελίδης. Ζωγράφος. Ο Ζωγράφος δεν έχει βιντεάσου που συνηθίζει να έχει. Δεν είναι που χαλαρεί Τζάκαλς. Γι' αυτό και η αφρική ηρεμία. Ο Ζωγράφος κοπίες πάντως έχει κάνει πολλά κατά τους υπόλοιπους αγώνες. Από σ' όλους θα περάσει. Καρακόλιος μένει εκτός. Και πάει Ζωγράφος ο Σολίδης. Από πολύ μακριά. Θα δοκιμάσει, θα πετύχει όμως. Καραγιάννης. Την μπάλα στο καλάθι. Και άλλες αλλαγές. Καρακόλιος στη θέση του Ποσολίδη. Ζωγράφος κατεβάζει την πλευρά των Τζάκαλ. Τσίπας. Ακόμα ένα φάουλ κερδισμένο. 84 δεύτερα. Thank you.
φτάσει έξω από την πόλη. 40-74. Εξηγερίζει ευθύνσκο το rebound όμως. Με τον πλόνο του Καραγιάννη μια κύρος. Μπορούμε να πούμε. Ζωγράφος δεν μπορεί να σκολάρει μετά και κούβασε πέντη μπάλα. Δεν γίνεται καλή μετάβαση όμως. Ζωγράφος χωρίς στοιχεία. Άλλη διαφορά. Τσίπας θα καλύψει μπάλα το σώμα του. Καρακόλιος. Να μπαίνω στο τελευταίο λεπτό. Καραγκή Κωνσταντινίδης εντός. Καρακόλιος εκτός. Χρυσοβελή σε κατεβάση. Καραμανόλης και θα χρειαστεί το κλέψιμο. Θα κλείσει κατά την μπάλα, πέμπτο σουτ. Χωρίς επιτυχία, Ζωβελίδης. Καραγιάννης Γκογούλα. Κουστίνης. Θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Τσίπας. Τέλεια μπλά, θα περάσει το κέντρο. Και τούρες μεταξύ των παιχτών. Το παιχνίδι λίγη στο 40-74. Όμορφη και άνετη νίκη τους Jackals. Άτυχη από τον Μάνο Μπέρμπολερ. Αυτός ήταν ο αγώνας για σήμερα λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά να σκέφτεστε βασιλικά.